Θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο του Αιματοκρίτη, η κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη, γιατί έχουμε μια αιμοδοσία σήμερα, εθελοντική αιμοδοσία, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή καλύτερα έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς, διότι θα γίνει στο 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Καλημέρα σας, γιατρέ, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τις ακροατές σας. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, για το συμβολισμό που δίνει αυτή η σημερινή αιμοδοσία, γνωρίζοντας βεβαίως ότι η αιμοδότηση είσαι μετά τα 17, για να μην ταραχτεί κάποιος που μας ακούει, έτσι, επειδή αναφέραμε το 5ο ΓΕΛ. Έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή σας μιλώ από το προάβλιο του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, που είχε μια πραγματικά υπέροχη πρωτοβουλία. Τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ως Αιματοκρίτης για να ενημερωθούν, και τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να κάνουμε πράξη αυτό που σχεδιάζουμε όλες αυτές τις μέρες, την εθελοντική αιμοδοσία, που όπως πολύ σωστά σχολιάσατε απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, με συγκατάθεση πάντα φυσικά των γονιών τους, στους ενήλικες μαθητές, εκπαιδευτικούς, αιμοδότες. Είναι μια ανοιχτή αιμοδοσία όπως πάντα για όποιον επιθυμεί να προσφέρει. Είπα ότι έχει και ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί υπάρχει μια συνεργασία της παιδαγωγικής ομάδας του σχεδίου Εράσμος. Ακριβώς. Υπάρχει η ομάδα αυτή, η οποία έχει ως στόχο ακριβώς την ανάδειξη του εθελοντισμού στο σχολείο. Τα παιδιά της ομάδας αυτής, αλλά και το 15 μελές του σχολείου και μαθητές που τους ενδιέφερε αυτό το θέμα, συμμετείχαν. Διοργανώσαμε ένα σεμινάριο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δημιουργήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που έπαιζε στις οθόνες του σχολείου, βιντεάκια που ανέβασαν τα παιδιά στα social media. Υπήρχε μια πρότυπη, θα έλεγα, συνεργασία όλο αυτό το μήνα, που μας χαροποίησε όλους, γιατί αναμφισβήτητα η νέα γενιά ανθρώπων, η νέα γενιά εθελοντών αιμοδοτών είναι και αυτή που, κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει τα πράγματα, θα φέρει μια διαφορετική, αν θέλετε, νοοτροπία, να φύγουμε σιγά σιγά από την αιμοδοσία την ώρα της ανάγκης. Έτσι όπως πολλοί από την παλιά γενιά των αιμοδοτών έχουν συνηθίσει, ξέρετε, να ακούσουν όταν διαβάζουν για μια ανάγκη, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικογένειά τους, σφεύγουν πολλοί άνθρωποι να δώσουν αίμα. Όμως, όπως και από αυτό το βήμα έχουμε σημειώσει πολλές φορές, δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι σαν να περιμένουμε να ανάψει φωτιά και να τη σβήσουμε. Και η μόνη λύση που έχουμε στη χώρα για να φτάσουμε, όπως όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, να υπάρχει αίμα για όποιον το έχει ανάγκη. Και αυτό δεν μπορεί με κανένα άλλο τρόπο να επιτευχθεί, κυρία Δουλγεράκη, πέρα από το να δίνουμε τακτικά, συνειδητοποιημένα, σε μια διαδικασία δηλαδή να έχουμε αποθέματα για όλους και για όποιον έχει ανάγκη. Όπως επίσης εσείς οι ίδιοι έχετε πει, ότι παρά το γεγονός ότι η νέα γενιά θα αλλάξει τα πράγματα, πως υπάρχει και καταγράφεται αυτή η αλλαγή, μπορεί να μην είναι στο 100%, αλλά είναι σημαντικά τα ποσοστά της, διότι πλέον υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δίνει αίμα απλά γιατί θέλει να προσφέρει, θέλει να κάνει ένα δώρο ζωής. Γιατί το αίμα μπορεί να το έχουμε ανάγκη όλοι, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, και για να αναφέρουμε και τα ευχάριστα, μετά την πανδημία SARS-CoV και ιδιαίτερα μετά και το δυστύχημα των Τεμπών, είδαμε να προσέρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι, είτε στην πρώτη περίπτωση επειδή μεγαλύτερης ηλικίας αιμοδότες είχαν μείνει σπίτι, όπως θυμάστε. Στα Τέμπη επίσης υπήρχε αυτή η συναισθηματική παρόρμηση. Ήταν φυσικά αρνητικά τα πρόσημα, αλλά πραγματικά καταφέραμε να μειωθεί κάπως ο μέσος όρος των αιμοδοτών, και έστω έγινε μια αρχή. Οπότε αυτό που προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι στην αιμοδοτική οικογένεια είναι αυτά τα παιδιά να τα κρατήσουμε κοντά, να δουν την αιμοδοσία όπως πραγματικά της αξίζει, δηλαδή σαν μια διαδικασία, αν θέλετε, προσφοράς, στην οποία θα συμφωνήσουν μαζί μου σίγουρα όλοι οι αιμοδότες. Αυτά που παίρνει συναισθηματικά ένας άνθρωπος που δίνει λίγο αίμα, που αφαιρώνει 5-10 λεπτά
μέσα στη μέρα του, είναι τόσο πολλά, είναι τόσο γεμάτος ο αιμοδότης. Αυτό έχει, περιγραφεί και σε έρευνες. Είναι αυτή η ζεστασιά, όπως λέμε, που νιώθει όταν ξέρει ότι βοηθάει και μπορεί να σώσει ακόμα και τη ζωή. Και όταν ξέρει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μοναχικών ανθρώπων, είναι συγκλονιστικό. Σωστά. Το να μπορείς μέσα από λίγα λεπτά να προσφέρεις και να σώσεις ανθρώπινες ζωές, που πραγματικά και εμείς οι εθελοντές και εδώ οι καθηγητές και οι μαθητές είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε μια ακόμα μέρα χαράς και προσφοράς. Και όταν, γιατρέ, ξέρεις επίσης αυτή τη ζεστασιά ή για αυτή τη ζεστασιά που μιλήσατε πριν από λίγο, κυρία Γεργιανάκη, ότι αυτό το οποίο κάνεις δεν έχει ένα αποτύπωμα απέναντι που θα έχει ένα τίτλο από κάποιον που θα λέει ευχαριστώ, που θα σου το πει και θα σε κοιτάζει στα μάτια, αλλά το κάνεις απλά ανώνυμα, αθόρυβα, και είναι η δική σου η προσφορά. Εμείς θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, η αιμοδοσία είναι άνω των 17 και επιτρέπεται και πάντα με τη συνένεση των γονέων. Επίσης από την άλλη θα πρέπει να ξέρει ο καθένας ότι γίνονται εξετάσεις πριν γίνει η αιμοδοσία. Έτσι δεν είναι? Είσαστε με την κινητή μονάδα του Βενιζελίου? Φυσικά, οι κινητές μας μονάδες και του Βενιζελίου και του Πανεπιστημιακού έχουν προσωπικό το οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο. Γίνονται, μετράται ο αιματοκρίτης, η αρτηριακή πίεση, δεν χρειάζεται δηλαδή ο αιμοδότης να έχει μαζί τους εξετάσεις, πέρα μόνο το άνθρωπο και την ταυτότητά του. Και φυσικά ένα ενδελεχές ιστορικό. Υπάρχουν πάντα οι εθελοντές του αιματοκρίτη για οτιδήποτε χρειαστεί. Κατά την εγγραφή του εθελοντής αιμοδότης, ειδικά οι νέοι αιμοδότες, ένας προς ένας ενημερώνονται, υπάρχει έντυπο υλικό, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, η γνώση είναι δύναμη στο θέμα της αιμοδοσίας, ώστε κάποιος να καταλάβει γιατί το κάνει, πώς το κάνει, πώς θα είναι ασφαλής για τον ίδιο. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό γίνονται και διαδικτυακές ενημερώσεις κάθε εβδομάδα που έχουν εξαιρετική επιτυχία, γιατί κάποιος εύκολα μπορεί να από το σπίτι να ενημερωθεί και να λύσει τις απορίες του. Και έτσι αυτός ο συνδυασμός συναισθημάτων αλλά και γνώσεων και εκπαίδευσης πάνω στο θέμα, νομίζω και ελπίζω ότι αλλάζει τα πράγματα σιγά σιγά. Και πραγματικά εύχομαι, ειλικρινά το αισθάνομαι, ότι η Κρήτη, πρωτοπορεί, και η Κρήτη θα είναι και ενδεχομένως το πρώτο νησί που θα καταφέρουμε να είμαστε περήφανοι και να αγγίξουμε το 100% εθελοντικά προσφερόμενο αίματος. Να καλύψουμε και τις ανάγκες μας ή να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να βοηθάμε και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεργιανάκη, την καλημέρα μου σε όλα είστε τα παιδιά. Πάντα κοντά μας, στο θεσμό, στο σύλλογο, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, την καλημέρα μας σε όλους τους μαθητές. Λοιπόν, και από την εθελοντική αιμοδοσία στο 5ο γέλιο Ηρακλείου ξεκινάει αυτή την ώρα, όπως μας είπε η πρόεδρος του αιματοκρίτη, η κυρία Γεργιανάκη.